πραγματικά αγάπη να σκόμαστε πάλι και μάλιστα την ίδια ημερομηνία, ε. Παράδοση. Ακριβώς. Στη Βέρεια. Δεν μας συστήκαμε, για να κουβεντιάσουμε ένα βιβλίο. Το βιβλίο αναφέρεται στην επικαιρότητα της ζωής μας σήμερα. Επομένως, των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι ένα ευχάριστο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο που κομίζει προβληματισμό. Νομίζω ότι εκείνο που έχουμε ανάγκη σήμερα, έτσι το αισθάνομαι και θα με διορθώσετε εάν κάνω λάθος, εκείνο που έχουμε ανάγκη δεν είναι τόσο από πληροφορίες, δεν χρειαζόμαστε πληροφορίες, να μας βομβαρδίσουν καθημερινά με τεράστιο νόμο πληροφοριών, χωρίς μάλιστα να ξέρουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την ορθότητα ή το λαθασμένο των πληροφοριών. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε πληροφορίες, δεν χρειαζόμαστε και γνώμες, θα τολμούσαμε. Μην με παρεξηγήσετε γι' αυτό, δεν θέλω να υπενιχθώ ότι πρέπει να πάψουμε να έχουμε γνώμη. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Να σχολιάσω το θέμα της γνώμης. Έχω την εντύπωση, και πάλι θα με διορθώσετε, ότι κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, λειτουργούσε στην Ελλάδα το καφενείο. Το καφενείο το φαντάζομαι, δεν άρχισα, ότι πρέπει να ήταν μια σύναξη των συγκατοίκων ενός χωριού ή μιας οικίας, οι οποίοι μαζευόντουσαν και αντάλλασαν γνώμη. Αλλά ο κάθε ένας είχε σχηματισμένη μια γνώμη. Η γνώμη προέκυπτε από την εμπειρία του, από την ευφυΐα του περισσότερη ή λιγότερη, την οξυδέρκειά του. Ήταν δική του η γνώμη. Σήμερα φοβούμε ότι και στα καφενεία, αν υπάρχουν, ή σε οποιαδήποτε άλλη σύναξη, όπου μαζευόμαστε, έτσι, φιλικά, παρέα, να κουβεντιάσουμε. Το οξύνο πιθανόν να είναι υπερβολή έτσι όπως το διατυπώνω, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο καθένας κομίζει κάτι που άκουσε από την τηλεόραση. Χωρίς προσέξει. Χωρίς επίγνωση ότι αναπαράγει ένα έτοιμα τζίπικο υλικό. Διότι ακούμε την τηλεόραση, παρακολουθούμε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Στην Ελλάδα αφιερώνει πολύ χρόνο στην παρακολούθηση της τηλεόρασης και αναπότρεπτα προσέδω και ασυνείδητα τις περισσότερες φορές προσλαμβάνουμε, αφομοιώνουμε όχι απλώς φράσεις, αλλά μια φράση σημαίνει ότι προσλαμβάνουμε και το νόημά της, την οπτική που εκφράζει, τον τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα. Συχνά δεν παρακολουθούμε πλήρως, δεν έχουμε αφομοιώσει, δεν βγαίνει από μέσα μας αυτή τα όσα εκφέρει η φράση που έχουμε αντιγράψει. Την απαγανίζουμε, όπως λέμε. Γι' αυτό και βλέπετε και στις τηλεοράσεις και στις μεταξύ μας κουβέντες να συζητούμε περίπου 10 χρόνια τώρα για την κρίση που ζούμε, για το αδιέξοδο που ζει αυτή η χώρα και να μην βγαίνει μία άκρη. Να μην αλλάζει τίποτα. Όλοι να κάνουμε διαπιστώσεις και από τις διαπιστώσεις να μην προκύπτει τίποτα διαφορετικό. Επομένως, το να προσθέσουμε μία επιπλέον τέτοια ευκαιρία ανταλλαγής μίμησης φράσεων, νομίζω δεν έχει πολύ νόημα. Να προσπαθήσουμε κάτι άλλο. Θα σας πω λίγα λόγια. Πώς νομίζω ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε ομαδικά τα θέματα που μας απασχολούν. Και ξαναλέω, το ουσιαστικότερο είναι η συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα μου πείτε τις αντιρρήσεις, τις προσθήκες, τα σχόλιά σας κλπ. Παίρνουμε αφορμή από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι μια καταγραφή, εβδομάδα που περνάει, εβδομάδα που φεύγει, κάθε εβδομάδα δηλαδή, μια καταγραφή των θεμάτων που απασχόλησαν όλους μας στην περασμένη χρονιά. Μια καταγραφή η οποία
προσπαθεί να κάνει κριτική, να διεισδύσει στα αίτια, να μην προσφέρει ρετσέτες, συνταγές, αλλά να αφήσει στη δική μας αυτενέργεια να συνειδητοποιήσουμε αυτό που είναι ανάγκη να γίνει. Σπέρνω να σας πω μια προσωπική μου γνώμη, μπορεί να είναι σφαλμένη. Σε περιπτώσεις και σε καταστάσεις όπως αυτές που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα, νομίζω ότι λύσεις δεν υπάρχουν. Με την έννοια του να βγει κάποιος και να πει πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει το άλλο. Όλοι λέμε πρέπει, αλλά είναι στον αέρα. Αμέσως το πρέπει θέτει το ερώτημα ποιος και με ποια αφεντία θα το εφαρμόσει, θα το επιβάλλει. Επίσης ακούμε να διατυπώνονται προτάσεις ιδιοφυείς πολύ συχνά. Ακόμα και από το εντελώς πια χρεοκοπημένο πολιτικό μας σύστημα, κάποιες φωνές πότε-πότε, κυρίως μετανοημένων πολιτικών του παρελθόντος, εκφράζουν κάποιες προτάσεις οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι είναι αληθινές. Δεν μπορούν όμως να πιάσουν, που λένε. Δεν μπορούν να έχουν αντίκρισμα πραγματικότητας. Αυτό με οδηγεί να πω μια διατύπωση, αυτή είναι η πρώτη, θα θέσω η πρώτη κρίση σας, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ή και γενικότερα στα θέματα, σε προβλήματα της μιας κοινωνίας, οι λύσεις ούτε υπαγορεύονται, ούτε εφευρίσκονται, οι λύσεις γεννιόνται. Επομένως, και αυτό δεν είναι μια ρομαντική έκφραση, είναι εντελώς ρεαλιστική. Προκύπτουν οι λύσεις όταν αποδοχίζει το πρόβλημα. Όταν καλλιεργήσουμε εκείνη την ετοιμότητα και εκείνη ίσως την καθαρή ματιά που θα μας επιτρέψει να βλέπουμε όλο και πιο καθαρά αυτό που μας συμβαίνει. Να το πω λίγο μια φράση πιο κατακέφαλη. Επιτρέψτε μου να νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα επαρκώς απελπισμένοι. Από κάπου αγκιστρώνομαστε, από κάπου αρπαζόμαστε. Απόδειξη ότι συνεχίζουμε να ψηφίζουμε τα ίδια κόμματα. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι σήμερα πια τους έχουμε δοκιμάσει όλους. Όλοι, εκτός από τα δύο άκρα, όλοι οι άλλοι μας έχουν κυβερνήσει. Και η φράση που προέκυψε από τη λαϊκή σοφία «Όλοι οι ίδιοι είναι» αποδεικνύεται πάρα πολύ ρεαλιστική και πραγματική. Το τελευταίο που πραγματικά εμένα με έκανε φοβερή εντύπωση είναι με τις εκλογές στη Γαλλία, αυτόν τον υποψήφιο, ο οποίος και εκεί και στη Γαλλία, ο Μακρόν δυσψηφίστηκε, κατάργησε όλα τα άλλα, όλες τις κομματικές, δηλαδή έζησαν όλοι στο πρώτο γύρο, όλα τα κόμματα χάθηκαν. Και έμεινε αυτός απέναντι στην Λεπέν. Είναι υποτίθεται ότι ήταν ευνοούμενος των σοσιαλιστών, τώρα κατέληξε τους σοσιαλιστές, υποτίθεται ότι προσέλαβε το κέντρο, περίπου τον αποκήρυξε το κέντρο, είναι απλώς ένας τραπεζίτης. Πρώην στέλεχος της Goldman Sachs, δηλαδή ένας από τους παράγοντες όπως πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs, είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο κ. Ντράγκη, όπως ο κ. Μπαρόζο έφυγε από πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγινε, πώς το ονόμασταν, μη οργανικός πρόεδρος της Goldman Sachs. Δηλαδή, πολύ χοντρά και ομά, είναι εκτελεστικός. Πολύ χοντρά και ομά βλέπουμε ότι η ζωή μας, η οργάνωση του βίου μας, οι ελπίδες μας, η χαρά των ανθρώπων είναι πλέον στα χέρια μόνο των οικονομικών παραγόντων. Η στέτρια Ελλάδα, το αντίκρισμα του πράγματος ήταν ότι δεν πειράζουμε τα ονόματα, νομίζω, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας ήταν και οι δύο φανατικά υπέρ του Μακρόν. Δεν είχαν καμία ιδεολογική διαφορά, καμία πολιτική. Γεγονός αυτό που το λέμε κρίση. Κακώς κατά τη γνώμη μου το λέμε κρίση.
Η κρίση είναι προσωρινό φαινόμενο, μια προσωρινή κατάσταση. Κάποια λάθη στην οικονομία ή κάποιες συνθήκες στην οικονομία ή και στην κοινωνία, οι οποίες δημιουργούν μια προσωρινή δυσλειτουργία. Κρίση πέρασε η Ισπανία, πέρασε η Πορτογαλία, πέρασε η Ιταλία. Εδώ, η Κύπρος. Εδώ βλέπετε ότι 10 χρόνια και είναι η κατάσταση από το κακό στο χειρότερο. Καμία από τις χώρες που προανέφερα δεν εντέχει υπό διεθνή έλεγχο, υπό επιτρόπευση. Λέμε τη λέξη των δανειστών. Επιτρεπόμαστε από τους δανειστές, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους. Μα καλά, θέλουν να εξασφαλίσουν τα χρήματά τους και επιβαίνουν για το πώς θα φτιάξουν εμείς τα σχολιά μας και τι θα διδάσκουμε στην οργάνωση των πανεπιστημίων. Ύστερα, η επιτρόπευση έχει πάντα ένα χαρακτήρα πλήρους υποταγής. Υπάρχει επιτρόπος σε κάθε τράπεζα, σε κάθε υπουργείο, σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί κρίση. Είναι μια απώλεια πραγμάτων τα οποία νομίζαμε αυτονόητα ότι υπάρχουν και πλέον δεν υπάρχουν. Τέτοια φαινόμενα τα ονομάζουμε παρακμή, δεν τα ονομάζουμε κρίση. Επομένως, η σωστή λέξη για την πραγματικότητά μας σήμερα είναι η λέξη παρακμή. Ένας λαός παρακμάζει. Έχουμε μέσα στην ιστορία πολλά παραδείγματα λαών που κάποτε ήσαν μεγάλοι και τρανοί, κάποια στιγμή έσβησαν, αποσύρθηκαν. Από το ιστορικό προσκήνιο χάθηκαν. Δεν το λέω ούτε για τρομοκρατία, ούτε να βάζουμε όλα τα ενδεχόμενα κάτω για να μπορούμε να συζητήσουμε ρεαλιστικά. Ο τίτλος του βιβλίου αυτού είναι «Να επαναστατήσει η αξιοπρέπεια». Τι θα πει αυτό, είναι, πώς είναι πάλι μια ωραία παρόλα, ένα σύνθημα έτσι, συναισθηματικό. Θέλω να εξηγήσω πώς από ποια λογική προέρχεται αυτός ο τίτλος. Νομίζω ότι είναι κοινή συνείδηση, πάλι διορθώσαμε αν κάνω λάθος η επίστοση, πιστεύουμε οι περισσότεροι άνθρωποι ότι ο τόπος χρειάζεται μια, το έλεγε ο Μακάριτς ο Έφερτ, δεν ξέρω πόσο το εννοούσε, μια ειρηνική επανάσταση. Χρειαζόμαστε μια επανάσταση, δηλαδή μια ριζική αλλαγή λειτουργίας των θεσμών. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κράτος όταν το κυρίως κράτος είναι το πελατειακό. Δεν είναι δυνατόν ότι και στην καλύτερη των περιπτώσεων και με τις αγαθότερες προθέσεις, όταν το κράτος είναι πελατειακό, δηλαδή όταν ο δημόσιος λειτουργός, ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος, συγγνώμη να δώσω τον ορισμό, γιατί είναι ξεχασμένα πράγματα αυτά, δημόσιος υπάλληλος είναι εκείνος ο πολίτης, ο οποίος εμφανίζεται και λέει «εγώ δεν θέλω να ανοιχτώ στο παιχνίδι της αναζήτησης προσωπικού κέρδους μέσα στην ανταλλαγή των αγαθών, στην παραγωγή κλπ. Θέλω να διακονίσω τις ανάγκες του συνόλου. Γι' αυτό θέλω να θα γίνω υπάλληλος του Υπουργείου Τάμου, θα γίνω αστυνομικός, θα γίνω δικαστής, θα γίνω διπλωμάτης κλπ. Δηλαδή η ζωή μου θα αφιερωθεί στο να διακονεί το κοινό συμφέρον. Δίχως μια αίσθηση κοινού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει συλλογικότητα. Βέβαια, αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο και ωραίο θέμα, πώς και πότε και με ποιες ιστορικές εξελίξεις γεννήθηκε αυτή η πραγματικότητα της συνείδησης, της απέτησης, της ανάγκης του δημοσίου συμφέροντος. Ένα σας λέω επιγραμματικά, ότι στην σημερινή Δυτική Ευρώπη που τόσο θαυμάζουμε, για πρώτη φορά η αίσθηση δημοσίου συμφέροντος γεννιέται στον 13ο αιώνα. Τότε γεννιέται και για πρώτη φορά η πόλης. Μέχρι τότε υπάρχει το Μπούργο, το Φρούριο του Ηγεμόνα, του Φεουδάρχη, του Ευγενούς και η μεγάλη μάζα του λαού μένει σε καλύβες μέσα που καλλιεργούν ως πολύγη τη γη.
Στο 13ο αιώνα εμφανίζεται το φαινόμενο. Όλοι είμαστε υποδεγμένοι και συμφιλειωμένοι με αυτή την κατοχή, την απόλυτη εγκατάλειψη της ελευθερίας αυτού του κράτους. Λοιπόν, να μην πω κι άλλα τέτοια απεσιόδοξα δεδομένα. Εδώ το βιβλίο προτείνει να επαναστατήσει η αξιοπρέπεια. Όταν λέμε αξιοπρέπεια σε αυτή την περίπτωση, δεν εννοούμε φυσικά κάποιους κανόνες καλής συμπεριφοράς, ευγενικής αναστροφής,
ηλίθιας αναστροφής. Όχι. Εννοούμε εκείνη τη συνείδηση η οποία μας δικαιώνει ως κοινωνικούς συντελεστές. Δηλαδή, μετέχω σε μια παρέα, σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, να εξασφαλίζω εκείνες προϋποθέσεις οι οποίες δεν με κάνουν, δεν με εκθέτουν, δεν με διασύρουν, δεν με καθιστούν αναξιόπιστο. Αξιοπρέπεια είναι να έχω πράγματι την στοιχειώδη εκείνη εκτίμηση όλων η οποία έχω εξασφαλίσει μια συνείδηση ότι και εγώ μετέχω στην κοινή πραγματοποίηση της ζωής και λειτουργεί ένα κοινωνικό γεγονός. Αξιοπρέπεια είναι, επομένως, ο ορισμός της ανθρωπιάς μας. Τι θα πει τώρα να επαναστατήσει η αξιοπρέπεια? Νομίζω θα πει να μας γεννηθούν ανάγκες οι οποίες δεν αναφέρονται απευθείας στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας, αλλά αφορούν στην βελτίωση εκείνης της καλλιέργειας η οποία παράγει αλλαγή των συνθηκών της ζωής μας. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λύση κοινωνικών προβλημάτων, να υπάρξει ανάκαμψη από μια δεδομένη καταστροφή, από μια παραγμή η οποία είναι πλέον κατάδυνη. Δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν καλλιεργηθούν οι έμμεσες προϋποθέσεις. Ας πούμε, εάν δεν ξαναλειτουργήσει η γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι απλώς ένα χρηστικό μέσο. Η γλώσσα είναι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη. Σκεφτόμαστε τις λέξεις. Δεν σκεφτόμαστε αφηρημένα. Ό,τι το γλωσσικό μας αρθρώνουμε μία φράση συντακτικά σωστή, θα πει σκεπτόμαστε λογικά. Δεν μπορούμε να αρθώσουμε μία φράση, τότε σκεπτόμαστε παράλογα, δεν σκεπτόμαστε καν. Σας παρακαλώ, με αυτό το κριτήριο μελετήστε λίγο το τι ακούμε κάθε μέρα από τις τηλεοράσεις, από τους εκφωνητές, από τους πολιτικούς, από τα δημόσια πρόσωπα. Ακούμε κάθε μέρα μια τέλεια καταστρατήγηση της λογικής συνεννόησης. Συνεννόηση θα πει νοούμε μαζί, από κοινού. Και αυτό το πετυχαίνουμε όταν συναντώμαστε σε κάποιες λέξεις, στο νόημα όχι κάποιον, των λέξεων. Συναντώμαστε, καταλαβαίνουμε το ίδιο πράγμα. Λέμε ψωμί και νοούμε ψωμί. Λέμε δρόμος και νοούμε δρόμος. Όλοι από κοινού. Δεν λέμε ελευθερία και να εννοούμε τέλεια υποδούλωση στην προπαγάνδα. Δεν λέμε δημοκρατία και να εννοούμε την τέλεια κατεδάφιση κάθε αξιοκρατίας, κάθε λειτουργικής διακονίας, υπουργός, υπουργεία. Τι ωραίες λέξεις. Είμαι υπό το έργο, διακονώ το έργο. Λοιπόν, μια επανάσταση αξιοπρέπειας είναι να μιλάω σωστά ελληνικά, πολύ απλά. Φτάσαμε σε σημείο η γλώσσα των πολιτικών μας αρχηγών να είναι υλικό για σύνταξη ευθυμογραφημάτων. Θυμάστε το περίφημο μηδέν στο πηλίκιο και τα άλλα ανάλογα. Αντιστοίχως, η αξιοπρέπεια απαιτεί να έχω μια ραβοκοκαλιά της ύπαρξής μου. Τι θα πει αυτό? Να ξέρω, να απαντώ στοιχειωδώς και όχι με πράγματα που άκουσα. Εγώ στον εαυτό μου, στο ερώτημα γιατί είπα, ποια είναι η αιτία μου και ποιος ο σκοπός μου που είπα. Τι θα πει κάτι να υπάρχει και κάτι να μην υπάρχει. Αυτά τα ερωτήματα διαφοροποιούν τον άνθρωπο από το άλλο κτήμος. Εάν χαθούν αυτά τα ερωτήματα, χάνεται η ανθρωπιά του ανθρώπου. Θα μπορούσα να προτείνω πέρυσι ώρα αυτήν την επανάσταση της αξιοπρέπειας στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τέχνη. Κάθε ένα στον τρόπο με τον οποίο ερωτευόμαστε,
κάνουμε οικογένεια, κάνουμε παιδιά, θεόμαστε στα παιδιά μας. Εάν δεν αλλάξουν τέτοιοι παράγοντες, δεν μπορεί ποτέ να αλλάξουν τα υπουργεία ή οι κυβερνήσεις ή οι υπουργοί. Δεν το λέω ηθικολογικά, και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Δηλαδή προσκοπικά, να ανάψει ο καθένας το κεράκι του και το φωτιστεί το σκοτάδι. Αυτά είναι ρομαντικά. Λέω για μία πράξη η οποία πριν από κάθε τι άλλο θα δώσει χαρά σε εμάς προσωπικά στη ζωή μας. Χαρά θα πει νόημα. Θα πει να ξέρω που βγαίνω. Να έχω μια αιτιολόγηση της ύπαρξής μου. Και τότε είναι, μπορούμε να έχουμε, όχι να περιμένουμε κοσμοπολιτικές αλλαγές, τουλάχιστον να έχουμε τη συνείδηση ότι δεν έχουμε παραδοθεί παθητικά σε αυτήν την κατηφόρα. Αυτά είχα να σας καταθέσω σαν αφορμή για τη συζήτηση και νομίζω πώς θα σας πω τα έχουμε κάνει μικρόφωνο, δεν γνάει. Αλλά μπορεί να ακούει κιόλας.